Μέλη της αναρχικής συλλογικότητας Ρουβίκονας έχουν ανέβει στα σκαλοπάτια του κοινοβουλίου. Πώς κατάφεραν οι αναρχικοί να περάσουν τα μέτρα ασφαλείας? Έτσι λοιπόν Νίκο, πάλι Ρουβίκονας διαμαρτυρία μπροστά από το Χίλτον αυτή την ώρα που γίνονται οι συζητήσεις με την Τρόικα. Το πιο άρτια φυλασσόμενο σημείο της Ελλάδας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μπήκαν στο Πεντάγωνο. Να του μαζέψει κανένα αυτού. Είναι τελικά αυτό ο Ρουβίκονας. Ρουβίκονα. 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 Ο Ρουβίκονα. Δύση. Ρουβίκονα λέει από πάνω. Ρουβίκονα. 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 Ο Ρουβίκονα. Ο Ρουβίκονα. Ο Ρουβίκονα είμαστε ρεμά. Με αυτή τη φράση συστήθηκαν τα μέλη της αναρχικής συλλογικότητας, εισβάλλοντας την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Ρουβίκονας είναι μια αναρχική πολιτική οργάνωση που θέλει και προσπαθεί να είναι στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών και ταξικών αγώνων στην Ελλάδα. Είναι ένα είδος αντιπολίτευση στον δρόμο ενάντια στο καθεστώς και στους κυβερνώντες. Στα περίπου 3 χρόνια παρουσίας του έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες δράσεις, αφισοκολλήσεις, μοιράσματα κειμένων, συγκεντρώσεις, πορείες, άνοιγμα κοινωνικών χώρων, καταλήψεις, επιθέσεις. Χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα αγώνα. Ο Ρουβίκονας στην ατζέντα της δραστηριότητάς του έχει και τα κεντρικά πολιτικά γεγονότα, αλλά έχει και στην καθημερινότητα της δράσης του θέματα όπως απολύσεις εργαζομένων, πιο μικρά θέματα τα οποία δεν απασχολούν τόσο πολύ για τη δημοσιότητα. Χρησιμοποιούμε δικά μας βίντεο, πρώτον για να μην μπορούν να ουσιαστικά δώσουν άλλο νόημα στις ενέργειές μας και κατά δεύτερον για να μην μπορέσουν να κρύψουν την είδηση. Το είδος των δράσεών μας, το οποίο ούτως ή άλλως μπορεί να κρυφτεί, είναι δύσκολο να κρύψει μια εισβολή στη Βουλή ή μια εισβολή μες στο Μέγαρο Μαξίμου, ούτως ή άλλως, αλλά πάντα υπάρχει και ενέχει ο κίνδυνος αυτή η δράση να υπάρξει θύμα μιας παραπληροφόρησης των συστημικών media. Από τη στιγμή που έχουμε δικά μας βίντεο, έχουμε δυνατότητα να ελέγξουμε την εικόνα της δράσης μας και να μην ετεροκαθοριστεί από τα συμφέροντα του αντιπάλου. Δική μας εικόνα, δική μας προπαγάνδα. Ντου στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ στην οδό Αριστίδου έκανε το μεσημέρι ο Ρουβίκονας και τα μέλη του συναντήθηκαν μάλιστα με τον διευθυντή. Είναι ντροπή σας που κόβετε το ρεύμα στον κόσμο, ακόμη και μέσα στο καταχύμωνο, την ώρα που άλλοι και άλλοι σας χρωστάνε δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Μπήκαν σε όλους τους χώρους, πέταξαν τα χαρτάκια που βλέπετε, γράφοντας το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό, κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό. Δεν θέλουμε τις τύχες μας να τις καθορίζουν άλλοι, θέλουμε να καθορίζουμε εμείς τις τύχες μας. Και για να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να έχει κάποια στιγμή μία ελπίδα ή κάποιο αποτέλεσμα, θα πρέπει να περάσει σε ένα ευρύτερο κόσμο. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό είναι αυτό που κάνουμε. Ο Τηρεσίας είναι ουσιαστικά η μαύρη λίστα των ελληνικών τραπεζών, όπου όλοι όσοι χρωστάνε στις τράπεζες είναι φακελωμένοι και διαλύσαμε. Με αυτόν τον τρόπο και με αυτές τις κινήσεις δείχνουμε ότι με λίγη οργάνωση μπορεί ένας κόσμος να πραγματοποιήσει παρεμβάσεις οι οποίες ουσιαστικά δημιουργούν και την αντίληψη ότι ο εχθρός δεν είναι ανίκητος. Μέσα στη Βουλή μας, στο Κοινοβούλιο μας, να μπει μέσα στα δικαστήριά μας και να κάνει τέτοιες διαμαρτυρίες, αρχίζει η κατάσταση και ξεφεύγει. Όσον αφορά τα συστημικά μέσα, τα media στην Ελλάδα, είμαστε ανοιχτό πόλεμο μαζί τους. Δεν είναι στις επιλογές μας να τα χρησιμοποιούμε, αλλά τους έχουμε αναγκάσει με τις κινήσεις που έχουμε κάνει και με τον τρόπο που εμείς ήδη διαχειριζόμαστε τις δράσεις, να τους αναγκάζουμε να ασχολούνται αυτοί και να παρουσιάζουν τις κινήσεις. Κίνηση από τα μέλη του Ρουβίκονα πήγαν στα δικαστήρια της πόλης Κυριακή μεσημέρι, δίπλα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας και θα δείτε τι έκαναν. Εξάρχεια στο άντρο του Ρουβίκονα μπήκε η Κατερίνα Ρίστα με την κάμερα του Σταρ. Ο κύβος ερήφθη, θα κλιμάκωναν τη δράση τους. Πρώτο στόχος στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Χρειάζονταν όμως πολεμοφόδια. Πάνε τα απλά τρικάκια και φυλάδια του παρελθόντος. Ώρα για κράνη, στυλάρια και σφυριά. Μπήκαν στα Εξάρχεια και τους τα προμήθευσαν αναρχικοί από τη Γαλλία με φορτηγά. Παρατηρούμε φορτηγά με ξένες πινακίδες, τα ξεφορτώνουν πράγματα σε διάφορα σημεία. Ο αρχηγός του Ρουβίκονα καλεί πλέον ανοιχτά όσους θέλουν να ενταχθούν στις τάξεις τους να προσέλθουν. Τα Εξάρχεια πάντως βρίθουν απειλητικών συνθημάτων στους τοίχους, τα Καλάσνικοφ σε πρώτο πλάνο.
περπατάς στο δρόμο και κινδυνεύεις να βρεθείς ξαφνικά αντιμέτωπος με μια μολότοφ. Πολύ απλά, για να το ξέρουν και οι συνάδελφοι, να ακούσουν τι έχω καταθέσει. Λέω ότι η ρύθμιση της ετήσιας κατανομής... Τι ήταν αυτό τώρα? Ο Ρουβίκονας? Όχι. Η φύση ήτανε. Η φύση. Βέβαια δεν είναι αστείο όταν μπουκάρει ο Ρουβίκονας στο στέκι από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έλεγα ότι... Οι συνεχείς επιθέσεις της αναρχικής ομάδας βάζουν φωτιά στην πολιτική αντιπαράθεση. Εσείς χαϊδέψατε και αποθρασύρατε τους αγανακτισμένους. Να καταδικάσω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις απαράδεκτες απειλές από κάποιον ο οποίος αυτοαποκαλείται αναρχικός και μέλος του Ρουβίκονα. Το κράτος επέλεξε να συσσωρεύσει υποθέσεις του Ρουβίκονα σε μια δίκη με απότερο σκοπό να μας εντάξει σε εγκληματική οργάνωση. Ami, entends tu le festin des puissants sur nos vies et sur le monde pour le destin des suivants. Ami, entends tu les milliards d'innocents qui avancent et qui répondent en toutes circonstances. Ohé, opprimé, le silence est terminé, c'est l'alerte, et nous allons persister. Bientôt, l'arrogance connaîtra la résistance et sa perte amènera la délivrance. Demain, notre histoire tracera sous le ciel noir une aurore puis le soleil pour que la lumière se laisse voir. Ami, alerté, dans la nuit la liberté, c'est d'abord, c'est d'abord pour l'égalité. Pour l'égalité, pour l'égalité, pour l'égalité. Pour l'égalité, pour l'égalité, pour l'égalité. Et όπως και σε όλες τις άλλες, εκεί θα είμαστε, θα νικήσουμε. Ο Ρουβίκονας δεν φοβάται κανένα και τίποτα και ούτε βήμα πίσω. Η δράση σπάει το φόβο, σπάει την απάθεια, σπάει την παράλυση. Και ουσιαστικά ανοίγει δρόμους. Το χειρότερο δεν είναι μια κακή δράση, μια μικρή δράση, το χειρότερο είναι η μη δράση. Οφείλουμε όλοι αγωνιζόμενοι να κάνουμε κάτι κάθε μέρα, κάποια είδους δράση, με οποιοδήποτε μέσο αγώνα, με το οτιδήποτε. Αυτό για μας πρέπει να είναι το μήνυμα. Να δράσουμε ή αλλιώς να σκάσουμε.